Είστε. Καλημέρα, Κατερίνα μου. Καλημέρα. Πείτε μου ότι έχετε μια ωραία αγκαλιά για τα Χριστούγεννα, κυρία Μπέτη μου. Αχ, την έχω, Κατερινάκι μου, και γι' αυτό πήρα. Α, την έχετε και γι' αυτό πήρατε. Ωραία, σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή, λοιπόν. Για πάμε. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι πρέπει να με ακούσετε πολύ προσεκτικά, γιατί αυτή τη στιγμή καίγομαι. Πάντα λοιπόν, ακούμε με προσοχή εμείς εδώ. Έτσι, έτσι. Έτσι. Για πάμε. Εδώ και 2 χρόνια είμαι με ένα εξαιρετικό παιδί, με τον Μιχάλη. Mm-hmm. Γνωριστήκαμε από μια κοινή παρέα και ερωτευτήκαμε αμέσως. Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι 40. Ο Μιχάλης είναι λίγο μικρότερος, είναι στα 27. Αλλά παρά την ηλικία του, είναι ένα απίστευτα όριμο και καταφθαλαγμένο άτομο. Ωραία, το καταλαβαίνω, αλλά το λέτε και λίγο 13 χρόνια μικρότερο, κυρία Μπέτη μου, είναι μικρότερος. Θα σας εξηγήσω στην πορεία και θα καταλάβετε γιατί ωραία, το λέω. Ωραία. Πείτε όλη την ιστορία, θα σας διακόψουμε και εντάξει, συνεχίστε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ο Μιχάλης είναι οδηγός σε μια μεταφορική εταιρεία. Και το παιδί αυτό είναι αυτό που λέμε ντόμπρο παιδί. Είναι αυτό το παιδί που έχει πάρει τη ζωή του στα χέρια του από μικρός. Γιατί δουλεύει από τα 16 του. Oh. Μάλιστα, επειδή η μαμά του έμεινε πολύ νέα χείρα, κατάφερε να τα βγάλει πέρα και για αυτήν. Δηλαδή τη φροντίζει εκείνος. Η μητέρα του τώρα, η Άννα, είναι 47 χρονών. Δηλαδή είναι μια πολύ νέα γυναίκα. Λοιπόν, ο Μιχάλης, το καλοκαίρι που μας πέρασε, μου έκανε πρόταση γάμου. Μέχρι εδώ όλα καλά, έτσι. Καλά. Όμως υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό για το οποίο από την αρχή το χειρίστηκα λάθος και τώρα δεν ξέρω πώς να το μαζέψω. Ναι. Εγώ λοιπόν είμαι βέβαια 40 χρονών, αλλά δεν μου φαίνεται με τίποτα. Γιατί είμαι πολύ καλοδιατηρημένη και πρόσωπο και στο σώμα κυρίως. Ναι. Οπότε όποιος με γνωρίζει δεν με κάνει με τίποτα 40, δηλαδή μέχρι 30. 10 χρόνια νεότερη είμαι σίγουρα, φαίνομαι μάλλον σίγουρα. Ωραία, σας πιστεύουμε, εντάξει. Όταν λοιπόν γνωριστήκαμε με τον Μιχάλη, ναι, δεν του είπα την ηλικία μου, την πραγματική, δυστυχώς. Τότε δηλαδή εγώ ήμουνα 38 και του είπα ότι είμαι 28. Και έτσι τώρα υποθετικά για εκείνον είμαι 30. Α. Ναι. Και φυσικά είμαι και για την πεθερά μου 30, η οποία είναι και πολύ αυστηρός άνθρωπος και μάλιστα με έχει συμπαθήσει απίστευτα. Καλά, κυρία Μπέτη μου, και εσείς πολλά χρόνια κρύψατε. Να κρύψετε 2-3 εδώ, κρύψετε ολόκληρη δεκαετία. Δεν μου φαίνονται, βρε παιδιά, δεν μου φαίνονται. Και δεν περίμενα να τους εξελιχθεί έτσι η σχέση. Καλά, ούτε στο Θέμη φαίνεται που είναι 49, αλλά δεν βγαίνει να λέω ότι είναι 20. Δεν είναι ότι φαίνεται, αλλά όταν δει ο άνθρωπος ότι είστε όντως 10 χρόνια μεγαλύτεροι από την ηλικία που του είπατε, είναι ψέμα. Παιδιά, πρέπει να ολοκληρώσει την ιστορία. Για ολοκληρώστε. Ναι, λοιπόν, να σας πω ότι τώρα αυτά τα 2 χρόνια που είμαι με τον Μιχάλη, ακόμα και τα γενέθλια που έκανα μαζί του, γιατί έκανα εγώ 2 φορές γενέθλια. Έκανα μια φορά με τη δική μου οικογένεια και μια φορά με εκείνον. Και άλλα κεράκια έσβηνα με την οικογένειά μου, άλλα κεράκια έσβηνα με εκείνον. Νιώθω, παιδιά, πολύ άσχημα που το λέω, αλλά συνέχεια έλεγα τώρα θα του το πω, ύστερα θα του το πω και όλο το ανέβαλα και έλεγα εντάξει, κάποια στιγμή θα γίνει. Μετά γνώρισα και τη μαμά του και εκεί πάλι ψέματα. Και για να μην τα πολυλογώ, όταν το καλοκαίρι μου έκανε πρόταση γάμου, από τη μια, φανταστείτε, χάρηκα πάρα πολύ. Δεν ήξερα τι να κάνω και πώς να του πω όμως ότι λέω ψέματα εδώ και 2 χρόνια. Τότε λοιπόν σκέφτηκα, τώρα Μπέτη, ζήσε τη χαρά σου και μετά βλέπουμε. Και αυτό ήταν το λάθος. Και να πείτε ότι δεν μου δόθηκε η ευκαιρία, μου δόθηκε. Ακόμα και τον περασμένο μήνα, τώρα τον Οκτώβριο, που πήγαμε στη Μόσχα, γιατί εκεί τον είχαν στείλει για δουλειά για 5 μέρες και μου είχε ζητήσει να πάμε μαζί, θα μπορούσα να πω την αλήθεια. Και πω, πω τι ήταν και τότε αυτό που έπαθα, ακούστε. Φεύγουμε από εδώ αεροπορικός και στο αεροδρόμιο στα Σπάτα μας ζητάνε τα διαβατήρια, γιατί η Ρωσία είναι εκτός Σέγγεν. Ήμασταν σε ξεχωριστές ουρές, τα δώσαμε ο καθένας ξεχωριστά, όλα ωραία και καλά. Φτάνοντας στο αεροδρόμιο της Μόσχας, πριν περάσουμε από τον έλεγχο, μας είχαν βάλει εκεί οι αστυνομικοί μπροστά σε ένα πάγκο. Και έρχεται ένας αστυνομικός και μας μοιράζει ένα χαρτί στα ρωσικά και στα αγγλικά και μας λέει να το συμπληρώσουμε γιατί έπρεπε να το δώσουμε μαζί με το διαβατήριο. Ναι. Τώρα, ο Μιχάλης είναι ακριβώς δίπλα μου και μου λέει
Έλα, αγάπη μου, να το συμπληρώσουμε, να τελειώνουμε. Και ρίχνω μια ματιά στο χαρτί και τι βλέπω. Ότι είχε ημερομηνία γέννησης. Πω, τι να έκανα, δηλαδή άλλο έτος να έγραφα από αυτό που γράφει το διαβατήριο. Έπρεπε λοιπόν να σκεφτώ κάτι ακαριέα, δεν ήξερα τι να κάνω, τα είχα χαμένα. Οπότε αρχίζω λοιπόν ξαφνικά ένα, αχ βρε Μιχάλη μου, ζαλίζομαι, θέλω λίγο νερό και κάτι τέτοια. Φεύγει ο Χριστιανός να μου φέρει νερό, γιατί και καλά ήμουν έτοιμη να λιποθυμίσω. Μόλις φεύγει, γράφω εγώ γρήγορα το χαρτί και το δίνω στους αστυνομικούς και μετά από λίγο έρχεται ο Μιχάλης ανήσυχος εκεί με τα νερά. Εντάξει, εγώ έγινα καλά βέβαια και περάσαμε και αυτό το σκόπελο, αφού βέβαια πρώτα έχασα 10 χρόνια από τη ζωή μου για να κερδίσω τα 10 χρόνια που έχω πει ψέματα. Τουλάχιστον ευτυχώς δεν έγινε το ίδιο και στην επιστροφή. Και πάμε στο τώρα. Εδώ τώρα λοιπόν και ένα μήνα περίπου μετά το ταξίδι στη Μόσχα, ο Μιχάλης έκανε κάποιες δουλειές εκτός της μεταφορικής εταιρείας που δουλεύει. Και μάλιστα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, γιατί είναι μέσω ενός γνωστού του και μπορεί να κάνει κάποιες μεταφορές ιδιωτικά και με λιγότερη δουλειά να βγάζει τα διπλάσια χρήματα. Αλλά για να το κάνει αυτό πρέπει να κάνει μια εταιρεία για να μπορεί να κόβει τιμολόγια. Και έτσι μου πρότεινε να κάνουμε μαζί μια ΕΕ, δηλαδή μια ετερόρυθμη, ναι. Ούτως ώστε να μπω εγώ με το 1% σε αυτή την εταιρεία, ναι, μόνο και μόνο για να μπορούμε να κόβουμε τιμολόγια. Και να είναι αυτός ο διαχειριστής. Δεν χρειάζεται να βάλει κεφάλαιο. Ωραία, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα αυτά είναι λογιστικά, δεν θέλω να σας μπερδεύω με αυτά. Τα ξέρουμε, το θέμα όμως είναι ότι εγώ καθυστερώ να πάω τα χαρτιά μου στον λογιστή που μας ανοίγει την εταιρεία. Γιατί θα αποκαλυφθεί η ηλικία μου. Και ειλικρινά έχω πελαγώσει. Δηλαδή, από τη μια η πεθερά μου, η μέλουσα πεθερά μου δηλαδή, ήδη θεωρεί ότι με την ψεύτικη ηλικία είμαι και 3 χρόνια μεγαλύτερη από το παιδί της. Πόσο μάλλον τώρα να μάθει ότι είμαι και σχεδόν συνομήλικη με εκείνη. Επίσης ο Μιχάλης θα καταλάβει ότι τόσο καιρό του έλεγα ψέματα για μια βλακεία και θα χάσει και την εμπιστοσύνη του γενικά απέναντί μου. Και απ' την άλλη, επειδή καθυστερώ, νομίζει ότι δεν θέλω να ανοίξουμε μαζί την εταιρεία. Και έφτασε μέχρι και στο σημείο να με ρωτήσει αν έχω μετανιώσει και για το γάμο που λέγαμε να κάνουμε τώρα, το καλοκαίρι που μας έρχεται. Είναι και το πρόσφατο ψέμα με τη λιποθυμία στη Μόσχα. Τώρα δεν ξέρω, ρε παιδιά, πώς να το χειριστώ. Ξέρω ότι πρέπει να πω την αλήθεια. Αλλά πρέπει να το πω με κάποιο τρόπο που να πείσω και την μέλουσα πεθερά μου ότι δεν τους κορόιδευα. Τι να κάνω, βρε παιδιά, βοηθήστε με. Πω, δύσκολο. Μεγάλο μπλέξιμο, ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτό που είπατε και εσείς, το έχετε καταλάβει, ότι έπρεπε να έχετε πει την αλήθεια από την αρχή. Αλλά και εσείς, κυρία Μπέτη μου, να κλέβετε ένα, δύο, τρία χρόνια. 10 χρόνια είπατε ότι είστε μικρότεροι. Πάμε, παιδιά, δεν φαίνομαι, σας λέω. Και έπειτα δεν περίμενα ότι θα εξελιχθεί τόσο σοβαρή αυτή η σχέση. Εντάξει, και εγώ δεν φαίνομαι 32, αλλά βέβαια ότι είμαι και 22. Εντάξει, μωρό, το είπε η γυναίκα τώρα, αυτό είναι το θέμα. Δεν πειράζει. Τώρα το θέμα τη θα κάνουμε από εδώ και πέρα, βεβαίως. Καλά έκανες, παιδί μου, και το είπες. Είστε καλά, κυρία Μπέτη μου, με το Μιχάλη. Να σου πω κάτι, θα σε λέω Μπέτη, για να μην νιώθω, κυρία, ότι είσαι 30, εντάξει. Για ναι, πες, ναι. Μπέτη μου, είσαι καλά με το Μιχάλη, περνάτε καλά. Ο Μιχάλης φαίνεται ερωτευμένος μαζί σου. Θέλει πραγματικά. Πάρα πολύ, ναι. Αφού σας λέω, μου ζήτησε να παντρευτούμε. Κοίταξε, τότε δεν θεωρώ ότι ένας άντρας που είναι ερωτευμένος με μια γυναίκα και τη βλέπει σοβαρά, τη χωρίζει για έναν τέτοιο λόγο. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Τι εννοώ, ότι αν αυτός ο άνθρωπος πραγματικά σε αγαπάει, ακόμα και σε αυτό το ψέμα, θα συγχωρέσει. Το θέμα για μένα δεν θα είναι ο Μιχάλης, αλλά θα είναι η πεθερά σου. Οπότε, πρώτα, θα πρέπει να το πεις στον άντρα σου, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Δεν ξέρω, να του μαγειρέψει σπίτι. Να δείχνεις για λίγο και είμαι προβληματισμένη ότι κοίταξε να δεις, θέλω κάτι σοβαρό να σου πω, αλλά φοβάμαι κάτι που έχει να κάνει με mask, ένα ψέμα που σου έχω πει να τον προετοιμάζει λίγες μέρες για να σκέφτεται τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Να πηγαίνει το μυαλό του ότι είναι κάτι πιο σοβαρό και τελικά θα το πεις αυτό, να σου πει εντάξει βρε αγάπη μου, τελικά αυτό ήταν, δεν χάθηκε ο κόσμος. Και μετά μαζί με τον Μιχάλη να βρείτε τη λύση για το πώς θα το πείτε στην πεθερά σου. Τι λέτε? Εγώ είμαι μαζί πάντως με την Πέτη. Εγώ είμαι μαζί σου. Δεν έκανες κανένα δίκημα. Ούτε ήθελες κανέναν να κοροϊδέψεις. Είναι ένα μεγάλο ψέμα όμως. Είναι ένα ψέμα το οποίο ψέμα διορθώνεται. Είναι. Δεν χαλάει σπίτια αυτό και θα σου πω το εξής. Καλά, μπορεί να την απορρίψει. Όχι, παιδιά. Όταν αγαπάς έναν άνθρωπο πραγματικά
και σου έχει κάνει και πρόταση γάμου και έχετε πάρα πολύ καλή σχέση και ευτυχώς που και η πεθερά σε συμπαθεί, άλλο το θέμα της ηλικίας. Όταν συμπαθούμε κάποιον, τον συμπαθούμε για το χαρακτήρα του. Δεν τον συμπαθούμε για την ηλικία του, ούτε για την ομορφιά του. Και δεν είναι καθόλου φιλοσοφία. Όταν αντιληφθεί ότι λέγατε ψέματα στη Μόσχα, ψέματα από εδώ, ψέματα για τα γενέθλια, ψέματα από εκεί, υπάρχει και το σενάριο αυτό. Επί του πρακτέου, Κατερίνα μου, ξεκίνησε ως ένα μικρό ψέμα. Επειδή και η Μπέντη το είπε όλο αυτό για να κρύψει τη διαφορά της ηλικίας ώστε να τον κερδίσει. Αλλά αυτό μετά, στο πέρασμα των μηνών, αλλά και των ετών, επειδή μας λες ότι είστε 2 χρόνια μαζί, εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο ψέμα, Μπέντη. Δεν είναι μικρό ψέμα. Εγώ θεωρώ ότι είναι παραπλάνηση και εξαπάτηση το να πει στον σύντροφό σου ότι είσαι 30 χρονών, να το αφήνει να διαιωνίζεται αυτό και να προχωρά, να φτάνει στο σημείο να σου κάνει πρόταση γάμου και να μην του έχει αποκαλύψει ακόμα την αλήθεια. Εγώ μπορεί να διέλεια και το γάμο κιόλας. Άντε καλά, λοιπόν, εσύ. Άρα δεν αγαπούσε τη γυναίκα. Όχι, δεν αγαπώ έναν άνθρωπο που μου λέει ψέματα. Σιγά το ψέμα που σου είπε, δεν σε απάτησε. Σιγά το ψέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παιδιά, σας παρακαλώ. Έχουμε την κυρία Μέρη, 53 ετών, από το Χαλάνδρη. Καλά τα λέω, Μέρη, ναι. Πολύ καλά, καλημέρα. Πολύ ωραία. Καλημέρα, κυρία Μέρη μου. Καλημέρα. Με ενημέρωσε ο Θέμης ότι του είπατε ότι έχετε αντίστοιχη ιστορία και χειρότερη. Βεβαίως, βεβαίως. Σας ακούμε. Πρώτα απ' όλα, η κάθε γυναίκα για μένα έχει δικαίωμα, εντάξει, να θέλει να νιώθει όμορφη, να θέλει να νιώθει νεότερη. Ναι, όμορφη είναι σε κάθε γυναίκα. Εντάξει. Έκανε λάθος. Ναι. Συμφωνώ. Θα του μιλούσα όπως το έκανα εγώ, θα έλεγα την αλήθεια και θα έλεγα την αλήθεια αυτή που έχω στην ψυχή μου. Ξέρεις, σου ζητώ συγγνώμη, νιώθω τόσο. Ντράπηκα να σου το πω, αλλά τι θα έκανα που θα ήταν το τεράστιο λάθος. Θα πήγαινε αντίθετα. Σου ζητώ να χωρίσουμε, θα του έλεγα. Θα τον έβαζα δηλαδή σε ένα δίλημα να μην θέλει εκείνος. Καταλάβατε. Δηλαδή, σου ζητώ συγγνώμη, είναι αργά, το ξέρω. Σου ζητώ να χωρίσουμε, γι' αυτό μου το ψέμα δεν έπρεπε να το πω. Είμαι απλά μία γυναίκα. Είναι απλό. Είμαστε γυναίκες. Οκ, δεν είναι έγκλημα. Κυρία Μέρη. Δεν σκότωσε, δεν ήταν παντρεμένη, δεν ήταν η γυναίκα. Έκανε αυτό το πράγμα. Κυρία Μέρη, σε εσάς τι έχει συμβεί. Τελείως διαφορετικά. Ωραία. Πείτε μου τι έχει συμβεί σε εσάς. Σε μένα έχει συμβεί ότι έκανα αυτό ακριβώς, δεν με άφησε να φύγω. Τον παντρεύτηκα. Με λάτρευε. Μέχρι που γνώρισε μία νεότερη. Και χωρίσατε. Γιατί, θα σας πω γιατί συμβαίνει αυτό. Διότι, καλός ή κακός, έχουμε μία προκατάληψη. Οι άντρες έχουν μία προκατάληψη. Βαθιά μέσα του δεν το ξεπέρασε ποτέ. Οι φίλοι μας τώρα πρέπει να μιλήσει. Αυτά τα έτσι και τα μοιάζει την πεθερά μου. Καμία σημασία δεν έχει. Μετράει η αγάπη τους. Αν έχει αγάπη, για όνομα του Θεού, αυτά ξεπερνιούνται. Στη δική μου βέβαια περίπτωση, και επειδή είμαι μεγαλύτερη, έτυχε αυτό. Είχε μέσα του ένα υποσυνείδητο στραβό. Πολύ βαθιά. Εσείς πόσα χρόνια έχετε κρύψει. Βρήκε μια νεότερη και με εγκατέλειψε. Πόσα χρόνια έχετε κρύψει εσείς. Δεν είχα κρύψει πολλά. Είχα κρύψει μόνο 7 χρόνια. Σιγά καλέ, τίποτα καλέ. Δεν ξέρω αν είναι μόνο, ντρέπομαι που το λέω, αλλά είναι γυναικείο, είναι... Να σας πω, με συγχωρείτε και τις δύο λίγο, κυρία Πέττη, κυρία Μέρη. Εγώ δεν λέω ποτέ ψέματα για την ηλικία μου, ίσως... Και δεν θα πω ποτέ, γιατί εντάξει είμαι και εννοώ, ο κόσμος το γνωρίζει, αλλά... Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο οι γυναίκες λέμε ψέματα για την ηλικία μας. Δηλαδή, εντάξει, κάθε γυναίκα έχει μία ηλικία και κάθε ηλικία έχει την ομορφιά της και τη γοητεία της. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, γνωρίζω και άντρες που ναι, τους αρέσουν οι μικρότερες, αλλά και άντρες που τους αρέσουν οι πιο όριμες γυναίκες. Δεν έχει να κάνει με το πόσο χρόνο είναι μια γυναίκα. Έχει να κάνει με την προσωπικότητά της, με το πώς είναι, με το πώς διαχειρίζεται. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, Κατερίνα. Με την ενέργεια που έχει. Σε έναν άντρα, παιδιά, όσο, όσο και να του αρέσει, παιδιά, μια γυναίκα ενός άντρα στο άκουσμα ότι είναι 13 χρόνια μεγαλύτερη του, μπορεί και να κλωτσίσει, παιδιά, και να φύγει. Αυτό είναι η αλήθεια. Πώς θα το κάνουμε. Είναι θέμα ανασφάλεια. Μια πολύ μικρή διαφορά και Κατερίνα, δεν ξέρω όταν είσαι νέα, εγώ έλεγα ότι μέχρι τα 40 δεν θα. Ποτέ δεν το έκρυβα. Δεν το έκρυβα. Έμοιαζα 20, δεν έχει σημασία.
από ένα σημείο και μετά δεν ξέρω, κάτι παθαίνουμε. Μάλιστα. Για πείτε μου για την ποικιά ιστορία. Καταρχάς, η κοπέλα πόσο ήταν που σας άφησε ο σύζυγός σας? Ήτανε 33 χρονών. Και εσείς ήσασταν τότε? Εγώ ήμουνα τότε 52, ούτε θυμάμαι, ούτε θέλω να το θυμάμαι, γιατί μ' άφησε στο δρόμο, γιατί τι πολλά, λέτε, πολλά, πολλά. Χωρισμός. Δηλαδή, σηκώθηκε και έφυγε με μια πιτσιρικά. Ναι, ναι, έφυγε, μα ήταν επόμενο να φύγει. Όχι επόμενο, λέω λάθος, κάνω λάθος. Δεν είναι όλοι οι άντρες έτσι, δεν είναι όλοι οι άντρες έτσι. Ναι, αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς δεν χωρίσατε για τη διαφορά ηλικίας των 7 χρόνων. Είχατε άλλα προβλήματα. Δεν είχα πρόβλημα. Ναι. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ναι, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Υπήρχε μέσα του, έτυχε ο συγκεκριμένος, έτσι. Ναι, γιατί τώρα για τα 7 χρόνια διαφοράς ηλικίας και όταν παντρεύεσαι με έναν άνθρωπο και κάνεις οικογένεια, δεν το χωρίζεις για αυτό το λόγο. Δεν είχα οικογένεια με αυτόν. Είχαμε τον προηγούμενο γάμο. Τέλος πάντων, ήσασταν μαζί παντρεμένοι, ζευγάρι. Εντάξει, αλλά δεν έχω άλλη εξήγηση γιατί ήμασταν πολύ, πολύ καλά. Εντάξει, ίσως κατά τη γνώμη μου καλά, έτσι. Εντάξει, ερωτεύτηκε μια άλλη γυναίκα, δεν είναι το θέμα το 33, μπορεί να ήταν και 43. Ερωτεύτηκε και ήθελε να χωρίσει μαζί σας. Απλά εγώ δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό το πράγμα. Όταν ερωτεύεσαι έναν άνθρωπο. Έτσι είναι, όπως το λέω. Όταν ερωτεύεσαι έναν άνθρωπο, δεν τον ερωτεύεσαι για την ηλικία του. Συμφωνώ. Τον ερωτεύεσαι για όλα αυτά τα οποία είναι. Το άκουσμα δηλαδή της ηλικίας. Και για την ειλικρίνειά του, βρε Τζορτζέλα. Και αν ερωτευτείς έναν άνθρωπο που μετά στην πορεία διαπιστώσει ότι δεν είναι ειλικρινής. Άκου να σου πω κάτι σε όλες τις σχέσεις. Κυρία Μέρη, μου ευχαριστούμε λες μικρά πάρα ψέματα. Πολύ. Καλημέρα σας. Κάποια στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε σε μία άλλη κυρία. Πάλι Μέρη, την κυρία Μέρη, 49 ετών από την Αθήνα. Για να δούμε. 47. Με συγχωρείτε, μη σας αλλάζω ηλικία σήμερα, μη σας μεγαλώνω. Να δούμε τι έχει να πει στην Μπέτη. Κυρία Μέρη μου, καλημέρα σας. Καλημέρα, Κατερίνα μου. Παιδιά, είμαι φανατική καλημάστριά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να σας πω το δικό μου. Ναι. Πριν από 6-5 χρόνια περίπου, να πάμε πιο παλιά, πριν από 10 χρόνια, δέχτηκα ένα αίτημα φιλίας από κάτι. Εγώ ήμουνα σε σχέση, είμαι χωρισμένη με ένα παιδί χρόνια και ήμουνα σε σχέση. Μετά περάσανε τα χρόνια, χωρίζει εκείνος που ήταν παντρεμένος, χωρίζω κι εγώ από μια σχέση μου. Δεν ξέρω πώς το έφερε η κουβέντα και βρισκόμαστε. Μικρότερός μου, 12 χρόνια. Κάναμε σχέση, εγώ λέω εντάξει μωρέ και τι έγινε, γιατί να του πω την πραγματική μου ηλικία. Και τι έγινε, τελειώνει και το θέμα, κάνουμε τη σχέση. Από κανένα χρόνο χρειάστηκε να κάνουμε ένα ταξίδι στο αεροδρόμιο, ζήτησαμε την ταυτότητά μου. Τι να έρθω, είχα πέσει από τα σύννεφα. Τελικά είπα ένα ψέμα ότι δεν την έχω μαζί μου, δεν ταξίδεψα. Και το πιάνω και του λέω όλη την αλήθεια, ότι έτσι και έτσι είμαι πιο μεγάλη, νόμιζα ότι δεν θα προχωρούσαμε. Μου είπε ότι η ηλικία είναι μόνο στα χαρτιά. Εγώ σ' αγαπάω, θέλω να είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί 5 χρόνια, πάμε για γάμο, είμαι ευτυχισμένη. Και να φανταστείτε ότι ξεκίνησε για πλάκα όλο αυτό. Είναι 35 αυτός τώρα. Είναι 35 θέλω και εγώ είμαι 47. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι αδιάκριτο, δεν ξέρω αν κάνει, αλλά το έχω απορία λίγο και θέλω να το ρωτήσω. Έχει παιδιά? Ναι, έχει 2 παιδάκια. Έχει και αυτός, έχετε εσείς? Ναι, ένα παιδάκι. Ωραία. Έχει 2. Την περίπτωση. Ωραία. Κάπου να πιάνει, πηγαίνετε, γιατί λίγο σας ακούμε με διακοπές. Έχω σπάει. Περική ακινησία, σας ακούω, σας ακούω. Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Την περίπτωση σας την καταλαβαίνω, αλλά ένας άντρας στα 35 που δεν έχει παιδιά. Είναι λίγο σκληρό αυτό που θα πω, όμως είναι πραγματικότητα. Όχι, έχει παιδάκια. Έχει ωραία, 2 παιδάκια. Ναι, τώρα την καταλαβαίνω την περίπτωσή σας. Αλλά λέω, σε περίπτωση που δεν είχε παιδιά. Ναι. Εγώ θα καταλάβαινα έναν άντρα 35 ετών, όταν μια γυναίκα του πει ότι τελικά ξέρει με 47, να πει ότι κοίταξε, εγώ θέλω να δημιουργήσω οικογένεια. Ναι, απλώς μια γυναίκα 47 θα δυσκολευτεί αρκετά. Εκείνος είχε κάνει, Κατερίνα, τον κύκλο ζωής του και η κυρία Μέρη είχε κάνει τον κύκλο ζωής της, οπότε τώρα έχουν απλά μια σχέση. Βέβαια, η Μπέτη είναι 40 ετών, δηλαδή μπορεί να κάνει παιδί, άνετα. Άνετα, με την επιστήμη το έχει προχωρήσει πολύ. Εννοείται, παιδιά, τι λέτε. Κάτσε να δούμε τι θα πει στην Μπέτη ο καλός της μόλις μάθηκε τα 10 χρόνια και θα σου πω. Κυρία Μέρη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, Μπέτη μου, η άποψή μας και από αυτά που άκουσες από τις κυρίες που τηλεφώνησαν είναι να του πεις την αλήθεια. Και αν αυτός ο άνθρωπος πραγματικά σε αγαπάει, θα συγχωρήσει το ψέμα σου και ταυτόχρονα να βρείτε και έναν τρόπο να το πείτε στην πεθερά σου. Τι λες?
Και άμα φύγει, βρε παιδιά, άμα δηλαδή χαθεί η εμπιστοσύνη του απέναντί μου, τι θα κάνω. Κάποια δηλαδή, στιγμή στη δεν ξέρω, σκέφτηκα μήπως ακόμα και να μείνω έγκυος μέχρι το γάμο, μήπως και τον. Όχι, αυτό είναι βιαστικό. Το κρατήσω, δηλαδή έτσι μαθαίνοντας την αλήθεια. Μπέτη μου, γενικώς πρέπει να ρισκάρουμε. Οπότε θα πάρεις ένα ρίσκο. Οι πιο μεγάλες πιθανότητες, κατά την άποψή μας εδώ, είναι αυτός ο άνθρωπος να σου πει να μείνετε μαζί και ότι εντάξει, ήταν ένα ψέμα. Τώρα υπάρχει και πιθανότητα να σου πει να φύγει, αλλά δεν μπορείς να συνεχίσει με το ψέμα σου. Πρέπει να το ρισκάρεις και από εκεί πέρα θα βρεις και θα τα αντιμετωπίσεις όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, την Εύη έχω. Καλημέρα,